Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του και ο ήλιο, ο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επικίνδυνο. Και όταν βγαίνουμε σε αυτόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ποιε είναι όμω οι κατηγορίε που ο ήλιο επηρεάζει περισσότερο, Μιλάμε για ανθρώπου που είναι ανοιχτόχρωμοι, δηλαδή για χρώμα δέρματο, μαλλιών και ματιών. Mm -hmm. Αυτό μα ενδιαφέρει. Γαλανά μάτια, λευκό δέρμα και ξανθά μαλλιά. Ε, αυτοί ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Όπω άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάνω από 50 με 100 σπήλου, ελιέ δηλαδή. Ε, με ιστορικό μελανόματο ή άλλων καρκίνων του δέρματο από συγγενή πρώτου βαθμού, μέσα από την οικογένεια δηλαδή. Ε, μετά μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται στη φύση, στην ύπεθρο, όπω από αγρότε και οικοδόμου μέχρι ναυαγοσώστε, που είναι και επίκαιρο, ε, μέχρι αθλητέ και προπονητέ. Τα παιδάκια δεν πρέπει να εκτε, εκτίθονται στον ήλιο. Ε, απαγορεύεται, βασικά, να το πούμε έτσι πιο καθαρά, μέχρι την ηλικία των 6 μηνών έως την ηλικία των τριών ετών μπορούν να εκτίθονται, αλλά με περιορισμένη έκθεση. Όπως όλοι, 11 με 4 συστήνεται περιορισμένη έκθεση, στα παιδάκια καλό είναι λίγο να αυξήσουμε τα όρια. Το απόγευμα δηλαδή στη θάλασσα τα παιδάκια. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τι πρέπει να προσέχουν και ότι πλέον είναι απαραίτητη η χρήση του αντιλιακού. Είναι επικίνδυνος και όσο προχωράει η ηλικία είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Γιατί δράσω ορευτικά. Έχει εκνο... η ακτινοβολία του να μα επηρεάζει το δέρμα. Έτσι, το καλό θα ήταν αντιλιακό να το φοράμε πριν βγούμε. Ο ήλιο άμα δεν βάλει αντιλιακά, ναι, βέβαια. Εσεί πήρατε αντιλιακό για αυτό. Έχω πάρει. Να χρησιμοποιείτε το αντιλιακό όταν πρέπει, δηλαδή 15 με 20 λεπτά, έστω και μισή ώρα πριν τον ήλιο, για ανανέωση κάθε 2 με 3 ώρε. Όχι πάντα γιατί τι ευπαθεί ομάδε με δερματολογικά νοσήματα, με ακμή, που παίρνουν φάρμακα κτλ. τότε μπορεί και σε κάθε μία ώρα να πρέπει να ανανεώνει το αντιλιακό. Επειδή ζούμε σε όμορφη Ελλαδίτσα και στα ωραία μα χανιά, ακόμα και μία βόλτα σε μεσημεριανές ώρε απαιτεί επανάληψη του αντιλιακού. Mm -hmm. ε, πρέπει να γίνει δηλαδή επάλυψη σε παχύ στρώμα, ομοιόμορφο. Πάλι κάθε δύο με τρεις ώρες. Δεν σημαίνει ότι είμαστε στο, στη θάλασσα έξω, σε ένα beach bar ας πούμε ή σε μία αυλή σε ένα μπαλκόνι ή σε, μπροστά από μία ωραία τζαμαρία. Όλες αυτές οι επιφάνειες, το τσι, ακόμα και το χιόνι, αντανακλούν τον ήλιο. Yeah. Ή ο αέρας ας πούμε που λέμε αχ τι ωραίο το αεράκι, ε, δεν θα καώ. Δεν είναι έτσι. Θα καούμε και στον αέρα αλλά και όταν είμαστε υδρωμένοι. Αυτό σημαίνει μείωση των φίλτρων ε, τη ηλιακή προστασία που μα παρέχει το αντιλιακό μα. Μειώνεται, άρα τι σημαίνει αναγκαιότητα ε, επανάληψη τη ε, επάληψη του αντιλιακού μα. Τι άλλα μέτρα προστασία όμω πρέπει να παίρνουμε στον ήλιο. Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε πλατή γύρω καπέλο, ειδικά στα παιδάκια. Ε, Επίση, σημαντικό στεγνό τη αρτάκι. Στενό καρκοσεδάκι δηλαδή. Mm -hmm. Όχι όπω πολλέ φορέ λέμε βρεμένο. Mm -hmm. Το αντίθετο μάλιστα. Σκούρου χρώματο και όχι ανοιχτό χρωμού πυκνή σύμφαση και όχι λεπτή, τα λεπτά τα λινά που είναι συνηθισμένα το καλοκαίρι. Όχι, το αντίθετο από ό,τι νομίζει ο κόσμο. Και με μακριά μανίκια. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει προστασία από τον ήλιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Mm -hmm. Γυαλιά, εννοείται, γιατί ο κερατοειδή είναι πολύ ευπαθή στον ήλιο, ειδικά σαν ανοιχτόχρωμε επιδερμίδε. Αποφυγή έκθεση. 11 με 4. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Mm -hmm. Και αν νομίζετε ότι στη σκιά η ακτινοβολία δεν σα επηρεάζει, κάνετε λάθο. Όταν βάζουμε την ομπρέλα μα στην άμμο, σημαίνει ότι έχουμε αντανάκλαση τη ηλιακή ακτινοβολία. Κοντά στη θάλασσα επίση. Κάποιοι προσπαθούν μέσα στη θάλασσα να το βάλουν, διότι δεν έχουν. Να πούμε ότι η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει έω 3 μέτρα βάθο κάτω από τη θάλασσα. Να πούμε επίση ότι κάποιοι που θέλουν να κάνουν διακοπέ στο βουνό και σου λέει: Δεν πάω στη θάλασσα, είμαι και χάιρι κάτω μου. Θα πάω στο βουνό. Λοιπόν, να πούμε ότι 5 με 7% αυξάνεται το ποσό τη ηλιακή ακτινοβολία ανά 300 μέτρα ύψου. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται και στα βουνά. Δεν Πρέπει να προστατευτούμε. Και κάτι άλλο να πούμε. Είναι, είναι πιο μοντέρνο και λόγω τη οικονομική κρίση, τι κάνουμε. Καθόμαστε όλη τη βδομάδα μέσα και τα Σαββατοκύριακα ξεχινόμαστε από τα γραφεία μας και τις δουλειές μας, στη θάλασσα, αυτό είναι, δεν είναι καθόλου καλό. Η διαλύπουσα έκθεση που λέμε εμείς, δηλαδή η διακεκομένη έκθεση στον ήλιο, η ξαφνικά ξεκινόμαστε στις παραλίες, ξαφνικά θέλουμε να μαυρίσουμε, γρήγορο μαύρισμα, αυτό αυξάνει τον επιπολασμό των δερματικών καρκίνων και θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μεγάλη προσοχή λοιπόν για ένα όμορφο και χωρίς εγκάβματα καλοκαίρι.